σου φαίνεται αυτό βρελάκι που ενώ όλο το καλοκαίρι πόσα μπανιά κάναμε με το ζόρι 3-4 τώρα βουτήξαμε 7 Οκτωβρίου κυρίε και κύριοι 7 Οκτωβρίου βουτήξαμε στη θάλασσα ναι ήρθαμε μόνο για χαλάρωση αλλά βουτήξαμε και το σκυλάκι μας μας καταέγδαρε παντού ναι είναι πάρα πολύ καλή παρέα πάρα πολύ καλή παρέα πάρα πολύ καλή παρέα πάρα πολύ τι ωραία που είναι εδώ Πολύ ωραία έκανα μισά ώρα, μια ώρα. Θα λύσει και ο ήλιος, Λάκη. Θα λύσει και ο ήλιος, Λάκη. Θα λύσει. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό εδώ είναι ένα ευχάριστο βίντεο. Ένα βίντεο έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι σας βλέποντας θάλασσα, λίγο τα αυτή σα ακούγοντας τον παφλασμό των ήχων. Το γυρίζω σήμερα που είναι 3η 10 Οκτωβρίου 2023. Βλέπετε, έχω τα σημάδια στα χέρια μου. Βλέπετε, Αυτά τα σημάδια. Αυτά τα σημάδια είναι από την υπέροχη μέρα που περάσαμε το Σάββατο με το Λάκη. Ο οποίο Λάκη, όπω βλέπετε, είναι εκεί και κάνει τον κοιμισμένο. Γιατί ξέρει ότι θα το δώσω. Και θα σα μιλήσω για τη μέρα που περάσαμε το Σάββατο. Όπω γνωρίζετε, φίλε και φίλοι εδώ στο κανάλι, το καλοκαίρι μα ήταν πολύ γραφότατο. <laughs> το καλοκαίρι που μα πέρασε, επένδυσα χρόνο και ενέργεια για να γράψω το καινούριο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα... και επίσης για να ξεκαθαρίσω τις υποθέσεις μου με τα email... τα οποία με ταλανούσαν από το 2011. Για 12 ολόκληρα χρόνια λάμβανα καθημερινώς email... τα οποία απαντούσα μέχρι και τις 15 Αυγούστου 2023 που πήρα την τελεσίδικη αποφασή να μην απαντήσω σε κανένα άλλο email πλέον. Ε, έτσι δεν κάναμε καλοκαίρι. Δεν κάναμε διακοπές. Εκτός από τρεις μέρες ε, μέσα στον Αύγουστο που πήγαμε μαζί με τα παιδιά κάπου, μια μέρα που πήγαμε ε, στην Πάφο και είδαμε ένα φίλο μου που ήρθε από το Παρίσι, δεν κάναμε διακοπές. Οπότε ε, σκεφτόμουν ότι χρειάζομαι ένα διήμερο το οποίο να είναι μίνι διακοπές και μια μίνι απόδραση. Κοιτάω τα χέρια μου τώρα, βλέπετε έχω μόλοπες. Μην τηλεφωνήσετε στο 1440 αν είστε στην Κύπρο που είναι η γραμμή για τη βία στην οικογένεια. Καλή ιδέα να την υπεθυμίζουμε στο και αν αυτό είναι ένα εύθυμο βίντεο. Ή στο 15900 που είναι η, γραμμή, η Εθνική Γραμμή αντιμετώπιση τη Βίας στην Οικογένεια στην Ελλάδα, γιατί αυτές οι γραμμές είναι από τις θάλασσινες αγκαλιές του Λάκη και θα σας εξηγήσω και γιατί. Λοιπόν, οπότε σκέφτηκα να καθαρίσω οποιαδήποτε υποχρέωση είχα Σάββατο και Κυριακή, γιατί δεν σας κρύβω ότι και Σάββατα κάθομαι και κάνω βίντεο και Κυριακές. Ή έχω έγνοια για να κάνω βίντεο, δηλαδή αν είναι να πάμε κάπου μπορεί κατά τη διαδρομή να κάνω βίντεο, γιατί είναι ένα βίντεο τη μέρα που ανεβαίνει. Ανεβαίνει και κάθε ε, Δευτέρα το βίντεο τη συμμετοχή, το οποίο θέλει δύο-τρει ώρε να ετοιμαστεί. Εκείνη η ώρα που διαβάζω και σχολιάζω από ένα βιβλίο θέλει αρκετή ώρα για να γυριστεί εκείνο το βίντεο. Οπότε έφτιαξα τα βίντεο μου από την αρχή. Ε, και λέω το Σάββατο και την Κυριακή θα τα έχουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε, για να ξεκουραστούμε. Τελικά μόνο το Σάββατο ήταν μια μέρα που είχε καλό καιρό, που ήταν κατάλληλο για να πάμε προς τα έξω. Έτσι ξυπνήσαμε αργάμιση, χαλαρώσαμε καλά-καλά. Εγώ καθόμουν στον καναπέ, διάβαζα το βιβλίο μου, έπινα καφέ και ο Λάκη αγνάντευε από την πόρτα του σαλονιού. Όπως βλέπετε έξω στον κήπο. Σε κάποια φάση επειδή άνοιξα και την πόρτα της εισόδου και την πόρτα του σαλονιού έκανε ρεύμα και έπεσε κάτω ένα αντικείμενο γυάλινο που είχαμε και δεν το έχουμε πλέον. Λοιπόν, και το μεσημέρι ε, του Σαββατού, κατά τις τρεις, μου είπε η Κυριακή ότι είχαν φεστιβάλ για τα μικρά προσκοπάκια, στο προσκοπείο εκεί που είναι, βαθμοφόρος νομίζω είναι ο όρος, ελπίζω να λέω ορθά, στους Αγίους Ομολογητές, και κατεβήκαμε προς τα κάτω και πήγαμε εκεί που ήταν τα παιδάκια, η Κυριακή είχε αναλάβει το face painting σε εκείνη. ήταν έτσι σαν πανηγύρι για τα παιδιά, είχαν διάφορες δραστηριότητε που παίζανε. Η Κυριακή είχε αναλάβει το face painting, πήγαμε εκεί πέρα, τα παιδάκια έλεγα «δαγκώνει το σκύλο» και εγώ τους έλεγα «όχι να δαγκώσετε το σκύλο μου, προσοχή». Ο σκύλο μου είναι ευαίσθητο, μην το δαγκώσετε. Ζήτησα από την Κυριακή μήπω να κάνει face painting στο λάκι, γύρισε και με είδε με ένα βλέμμα τη Κυριακή. Οπότε φύγαμε. Και πήγαμε στη θάλασσα, εδώ είμαστε στο αυτοκίνητο. Εμεί επιτέλου μπήκαμε στο αυτοκίνητο μα, τα καταφέραμε! Ναι! Εδώ είμαστε στη θάλασσα, μόλι πήγαμε. Σκυλάκι, αρέσει στη θάλασσα! Σου αρέσει, σκυλάκι, αρέσει! Σκυλάκι, σου αρέσει, ε! Αρέσει το σκυλάκι, θάλασσα! Ναι, ναι, ναι! εγώ έστρωσα μια πετσέτα είχα στο αυτοκίνητο, δεν είχα σκοπό να κολυμπήσω. Έστρωσα την πετσέτα κάτω και λέω ρε παιδί μου, αφού έχω και μαγιο, γιατί δεν φοράω το μαγιο, τι ζέστη. Έβαλα τα πόδια μου στο νερό και τα ζεστά και μπήκα στη θάλασσα. Και τι γίνεται. Ενώ εγώ είμαι στη θάλασσα, πάει ο κύριο Λάκη, ο οποίο δεν δέχεται με τίποτα να το σκουπίσει με πετσέτα. Με τίποτα. Βγαίνει από τη θάλασσα και πάει και τρίβεται ολόκληρο πάνω στην πετσέτα μου και με μια θριαμβευτική χαρά με κοιτούσε του στήλ. Κοίτα μαμά, είμαι καλό σκυλάκι, σκουπίστηκα. Ήθελα να τον... Τέλος πάντων, πέρασε και αυτό. Μετά μπήκαμε μαζί στη θάλασσα και ερχόταν το αγόρι μου και ήθελα να τον κρατάω αγκαλίτσα. Εδώ βλέπετε τα σημάδια γιατί ήθελε να τον κρατώ αν και να κολυμπάει ταυτόχρονα. Δεν, δεν είχε εμπιστοσύνη ότι μπορούσα να μας σώσω. Οπότε κρατούσα αυτό το παιδί που είναι 32 κιλά. Τον δίνω πάλι. Και αυτός έκανε και τα χέρια του Μ. Εντάξει Εκτός το ότι με έγδαρε παντού Αυτά είναι από τις αγκονιές του Ξέρεις τον κρατούσα Γιατί ήθελα να τον κρατήσω Ξερχόταν κατά πάνω μου τον κρατούσα Αλλά αυτός ξακολουθούσε και σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα Κολυμπάει πολύ καλά ενώ μεταξύ Αλλά δεν ξέρω θέλει να με προστατεύσει Θέλει να τον προστατεύσω δεν κατάλαβα Κολυμπήσαμε Και μετά βγήκαμε από τη θάλασσα Και καθίσαμε στην πετσέτα Είπα φύγε από τη μετσέτα μου. Mm, ωραίο το νερό, α. Μια χαρά το βρίσκω. Μια χαρά σε βρίσκω, Λάγκελα. Μια χαρά σε βρίσκω. εφόσον δεν μπορούσα να σκουμπιστώ με την πετσέτα, αφού ήδη είχε σκουπιστεί το παιδί μου, κάθισε έτσι στην άκρη τη πετσέτα, κάθισε και αυτό. Κάθισα στον ήλιο, λέω ότι ωραία τι καλά, ενώ δεν πρέπει να βγαίνω στον ήλιο γιατί έχω φωτοδερματίτιδα και φωτοβεσισία. Ε, άλλη ιστορία, έχω φύγει τώρα τα ξανθήματα τα οποία προέκυψαν την επόμενη μέρα. Να μην σας τα πολύ λέω, καθίσαμε, χαλαρώσαμε. Το παιδί ήταν σε γρήγορση γιατί σου λέει είμαι μόνος με τη μαμά σε μια ερημική παραλία, άρα πρέπει να την προσέχω. Τώρα εσύ είναι καλά που μου κάνει. Είδε που με γέμισε με τα Μου έκανε τον πράτσο μου καταγδαγμένο. Γιατί μου πήρε την πετσέτα. Γιατί με έκδαρε. Γιατί, γιατί. Γιατί και δεν τα κάνει όλα αυτά. Γιατί. Κουμπούσε το κεφαλάκι του επάνω μου. Πηγαίναμε να κοιμηθούμε. Περνούσε, ξέρω εγώ, ένα ντρόουν, περνούσε ένα αεροπλάνο κοντά στο αεροδρόμιο τη Λάμνακα που πήγαμε για μπάνιο, όχι στο αεροδρόμιο κοντά. Σηκονόταν πάνω, με ξύπνουσε και εμένα και καθίσαμε ω αργά και είδαμε αυτό το. θα δείτε τώρα στα επόμενα, βίντεο, ότι ε, ο ήλιο ε, σιγά σιγά έδεισε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε ωραία. Ε, ήξερα πω θα έχω σημάδια στα χέρια και τον Αύγουστο που κολύμπησα δύο φορέ πάλι είχα σημάδια στα χέρια είναι τα μητρικά σε. αυτά. Όταν <laughs> είσαι κοινομητέρα τα έχεις αυτά, θα φύγουν, δεν είναι τίποτα. Ε, και είναι οι τελευταίες μέρες που μπορούμε να φοράμε καλοκαιρινά ρούχα, οπότε λέω θα το βάλω το φωστάνι και δεν πειράζει φαίνονται οι μόλοπες. Θα εξηγήσω ότι είναι από το σκύλι και δεν με χτύπησε κάτι το σκύλι, απλώ έκανε τις κουτάλες του που λέμε στην Κύπρο. Κουτάλα είναι αυτό εδώ, όπως το λένε στα ελληνικά τα χέρια του, τι χερούκλε του, τι ποδάκλες του, τι είναι, προσπαθούσε να τον κρατούσε από τη μέση, γι' αυτό έκανε έτσι. Και με σκουντούσε, άθελα. Και περάσαμε πολύ ωραία, ξεκουραστήκαμε. Την Κυριακή ήταν ο καιρό ε, ε, πολύ συνεφιασμένο. Οπότε δεν κάναμε κάποια έξοδο άλλη πέρα από το hiking τα 7 χιλιόμετρα που πηγαίνουμε κάθε βράδυ σχεδόν. Και την Κυριακή το βράδυ είχαμε και την ευκαιρία να κάνουμε και τη συζήτηση με τον Πέτρο το Σαπουντζάκι, ε, την οποία θα την ε, έχετε δει ή θα την δείτε στο κανάλι μας. Κάναμε μία συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένες δηλώσεις του Στέφανου Κασελάκη για τα ζητήματα του coming out και της δημιουργίας οικογένειας από ομοφύλος ζευγάρι. Αυτά. Α, και τη Δευτέρα... Ήταν επίση μια χαλαρή μέρα. Εντάξει, έκανα μοντά το βίντεο με τον Πέτρο. Φάγαμε, κοιμηθήκαμε και το βράδυ πήγαμε στη Λεμεσό με την Κυριακή. Γιατί η Κυριακή είναι μεγάλη φαν του Άρη του Δημοκίδη. Ο Άρη με τον σύντροφο του, τον Γιώργο, αυτέ τι μέρε είναι στην Κύπρο. Γιατί είναι κριτή ο Άρη στο φεστιβάλ ταινιών Μικρού Μήκου το Κυπριακό Φεστιβάλ Τίνο Μικρομίκου 2023. Πήγαμε στο Ριάλ του Στήλα Μεσό και καθίσαμε έτσι δύο ώρε και τα είπαμε πολύ ωραία με τον Άρη, με τον Γιώργο. Ήταν και η Κυριακή, ήταν και ο Λάκη. Και ήταν έτσι μια πολύ όμορφη, ανθρώπινη, πολύ ωραία συνάντηση. Και έτσι έδωσα στον εαυτό μου αυτέ τι τρει μέρε, από τι οποίε βγαίνω ανανεωμένη, ξεκουραστή και καλά. Και στο τέλο αυτού του βίντεο θέλω να σα ενημερώσω, θα κάνω και ένα ξεχωριστό μικρό βιντεάκι. Το εξή ότι αν όλα πάνε καλά, <laughs> χτύπα ξύλο, πρώτο Θεός, τι λέτε, είναι προγραμματισμένο το επόμενο διαζόσει εργαστήρι, ψυχολογικό εργαστήρι στην Αθήνα για το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Νοεμβρίου. Είχαμε πει ότι θα το κάναμε πιο μετά, τελικά όμως λόγω των εκλογών τον Οκτώβριο Uh, δεν κάναμε και λόγω των, uh, λόγω την, uh, των εκδηλώσεων του Πολυτεχνείου δεν θα το κάνουμε μέσα Νοεμβρίου, θα είναι το Σαββατοκύριακο 4 Νοεμβρίου Σάββατο, 5 Νοεμβρίου Κυριακή. Είναι τέσσερα τα γκρουπ uh, για τα ψυχολογικά εργαστήρια ή αλλιώς master που κάνουμε διαζώσεις. Um, Ήδη όσοι ήταν από στα, προηγούμενα και έχουν παραμείνει μέσα στις ομάδες στο Viper, ήδη έχουμε, είμαστε συνδεδεμένοι. Εμ, αν κάποιο ο οποίο συμμετείχε στο πρώτο, στο δεύτερο και δεν συμμετείχε στο τρίτο ή για κάποιο λόγο έχει βγει από την ομάδα στο Viper, ενημερώνω ότι θα έχουμε το σεμινάριο και το θέμα του είναι τι είμαι τελικά, τι στυλ προσωπικότητας έχω, ναρκισιστικό, συνεξαρτώμενο ή υγιέ στυλ προσωπικότητα, δηλαδή ασφαλή συναισθηματικό στυλ προσκόλληση, λειτουργία και σύνδεση. Άρα, αυτό το εργαστήρι, το Masterclass, το οποίο θα είναι το Σάββατο, 4 Νοεμβρίου, είναι στο ξενοδοχείο V1935 στη Βουλή, στο Σύνταγμα. Θα βγάλω και επόμενο βίντεο στο οποίο θα σας λέω πληροφορίες περισσότερο και πώς μπορεί κάποιος ο δεν έχει λάβει μέρος στα προηγούμενα και θέλει να λάβει μέρος να, να μου στείλει για συμμετοχή στο email μου στο thekla.gr αλλά θα μου γράψετε μόνο για το ψυχολογικό ρεγαστήρι που θα γίνει στην Αθήνα αρχές Νοεμβρίου. Το πρώτο γκρουπ το πρώτο θα είναι το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Το δεύτερο γκρουπ θα είναι το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Το τρίτο γκρουπ θα είναι την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα και το τέταρτο γκρουπ την Κυριακή 5 Νοεμβρίου α, στις, 4, στις 5 με 9 το βράδυ. Το ίδιο θέμα του ψυχολογικού εργαστηρίου, τι είμαι τελικά, τι στυλ προσωπικότητα έχω, ναρκισιστικό, συνεξαρτόμενο, υγιέ στυλ προσωπικότητα, έχω ασφαλή συναισθηματικό δεσμό, στυλ προσκόλληση λειτουργία και σύνδεση. Το ίδιο θέμα θα γίνει και στο επόμενο webinar για το τρίτο επίπεδο στο κανάλι... στο οποίο φυσικά θα συμμετέχουν και οι κοπέλες από το τέταρτο επίπεδο... το οποίο θα γίνει το Σάββατο, 28 Οκτωβρίου, στις 6 το βράδυ. 6 με 9, υπολογίστε 10 ότι τελειώνει. Ε, θα τα αναρτήσω και στην καρτέλα κοινότητα... για όσους βρίσκονται από το τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή και πάνω... Ε, αν κάποιος ε, θα ήθελε να ήταν στο διαζώσει σεμινάριο στην Αθήνα και δεν μπορεί, ίσως είναι μια επιλογή να μπει στο τρίτο επίπεδο για να παρακολουθήσει το webinar που θα έχει το ίδιο θέμα. Αυτά. Νιώθω ότι έχει τελειώσει το καλοκαίρι. <laughs> ε, έχω τα σημάδια για να μου θυμίζουν ότι κολύμπησα. Έκανα το πέμπτο μπάνιο της χρονιάς και το έκανα τόσο νωρίς, τόσο αργά, όσο 7 Οκτωβρίου, γιατί εγώ δεν κολυμπάω εκτό από, καθ... από, Ιούλιο και Αύγουστο, ξέρω εγώ, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Όπω έχω πει αστειευόμενοι και στη συνάντηση που κάναμε με Zoom με τις κοπέλες την προηγούμενη εβδομάδα στο δεδάστο επίπεδο, άμε πιάσει και άλλο η κρίση με ηλικίες μπορεί να γίνω και χειμερινή κολυμπήτρια. Υπενθυμίζω ότι έχουμε στο κανάλι μας τη, στην λειτουργία συμμετοχή ένα τέταρτο επίπεδο, το οποίο απευθύνεται μόνο σε γυναίκες, στο οποίο έχουν όλα τα προνόμια των προηγούμενων επίπεδων, δηλαδή και τα βίντεο που διαβάζουμε και σχολιάζουμε βιβλία, τα βίντεο books, και πρόσβαση στα βίντεο τα οποία είναι από το δεύτερο επίπεδο και πάνω, και πρόσβαση στα καινούργια βίντεο τα οποία είναι χωρίς διαφημίσεις, και πρόσβαση στο ένα webinar το μήνα όπου έχουν όλοι όσοι είναι στο τρίτο επίπεδο, και επιπλέον οι κοπέλε είναι μόνο για γυναίκες που μπαίνουν στο τέταρτο επίπεδο, μπορούν να συμμετέχουν σε μια διαδικτυακή συνάντηση μέσω Zoom που θα γίνεται κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ, ώρα Αθηνών, ώρα Λευκοσίας, στην οποία συμμετέχουμε μόνο γυναίκες, με ανοιχτές τις κάμερες και είναι still Q&A, ερωτήσεις και απαντήσεις και μοίρασμα. Ε, ήδη έχουμε σχηματίσει μια ομάδα στο Viper με τις κοπέλες από το δεύτερο επίπεδο και έχουμε μια αρκετά καλή επικοινωνία. Θέλω να πω αυτό κλείνοντα ότι ελπίζω να μην έχουμε κανένα, κανένα, λόγο που να μην μας επιτρέψει να βρεθούμε στην Αθήνα 4 και 5 Νοεμβρίου. Εγώ το έχω προγραμματίσει. Ελπίζω αυτό το, τα κρούσματα κορονοϊού που συμβαίνουν αυτές τις μέρες να μην είναι κάτι σοβαρό το οποίο να μας αποτρέψει. Το ελπίζω πραγματικά. Αυτά! Αυτά! Πάμε τώρα Λάκη να γυρίσουμε... Τώρα θα γυρίσουμε το podcast της Πέμπτης. Με πολύ ωραίο θέμα. Γεια! Yeah. Εννοείται ότι είμαστε όλοι στενοχωρημένοι για την ιστορία με το, με το Ισραήλ. Με την Παλαιστίνη. Τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει. Τις αγριότητες και αχριότητες του οποιοδήποτε πολέμου. Είναι συγκλονιστικό. Είναι πολύ κοντά σε εμάς εδώ στην Κύπρο... Δεν θέλω όμω. Παιδιά, κουράστηκα να μιλάμε για πολύ δύσκολα πράγματα. Δεν τα υποτιμώ. Αλλά ε, συνειδητά επιλέγω να μην επεκταθώ φτιάχνοντα βίντεο για αυτό το θέμα. Ε, μπορώ να πω όμω ότι είναι κάτι που το σκεφτόμαστε, είναι κάτι που μα προκαλεί συναισθήματα ενσυναίσθηση προ όλου του ανθρώπου που ταλαιπωρούνται κατά μία πολεμική σύγκρουση, σύραξη. Και ας ελπίσουμε να είναι κάτι που θα τελειώσει σύντομα, να μην επεκταθεί και να μην κινδυνεύσουν πολλοί άνθρωποι. Τι να πει κανείς. Τώρα θα σας δώσω τις εικόνες από τη θάλασσα να τελειώσετε κάπως ήρεμα. πει ο Γελακούλη, έφυγε ο ήλιο. Η ώρα μα να φύγουμε κι εμεί, λε. Τι ωραία που είναι σε αυτήν εδώ την παραλία. Να την βάλουμε στο χάρτη. Να την ξέρουμε που είναι να ξανάρθουμε. Τι ωραία που είναι. Όλα κουλή.